Εσύ, εσύ. Πώς τόσο γρήγορα. Μία και μοναδική. Εσύ. Δεν είναι λίγο πολιτικό. Πολιτικό είναι. Έκανα εικόνα με φλουριά στη μέση, Σταύρο. Παιδιά, να σε ρωτήσω. Άμα θες μπορώ να σου κάνω το viral χορό του TikTok εγώ. Έτσι, μια ωραία. Άλλη πλάκα. Άστο. Έλα, το κλείσαμε. Έλα, κάνε το, το κλείσαμε. Τέλειο. Το έχουμε, το στηρίζουμε. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα. Όχι. Θα φτιάξουμε μια καταπληκτική συνταγή, καλοκαιράκι τώρα. Ναι. Θα κάνουμε κάτι φανταστικό, πεντανόστιμο. Θα κάνουμε μια μακαρονάδα λαϊκά, θα το πούμε με τόνο και λιαστή ντομάτα. Που για μένα είναι μοναδικό συνδυασμό, ταιριάζει απόλυτα. Είναι χορταστικό, είναι και light, είναι και καλοκαιράκι. Πάμε να πέσει το φίλο να ξεκινήσουμε. Κάτσε βρε Σταύρο, να σου πω. Λες τώρα καλοκαιρινό και σκέφτηκα ότι θα κάνεις μακαρονοσαλάτα. Όχι. Αλλά τελικά είναι φούρνος. Για η μακαρονοσαλάτα πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο ανθίγινη από αυτό που φτιάχνουμε, γιατί βάζουμε και μαγιονέζα. Μιλείς για δροσερό γι' αυτό. Είναι φανταστικό. Δεν είναι καθόλου βαρύ, είναι πολύ ανάλαφρο, είναι πολύ μεσογειακό. Για αυτές τις ντομάτες τις λατρεύω και εγώ, επειδή είμαι από Σύρο και έχουμε πάρα πολύ ωραία για αυτές τις ντομάτες. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πολύ απλά. Γιατί όπως σήμερα είναι φαγητάκι. Όταν είναι ζεστό, ακριβώς. Είναι φαγητό. Νιώθεις ταλπορεί. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέει η Μέρη, γιατί θα πούμε και ένα tip. Γιατί κακά τα ψέματα αυτό το φαγητό τρώγεται ζεστό. Έτσι να έχει λιώσει και το τυράκι από πάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κρεμμυδάκι μας. Ένα κρεμμυδάκι ή λευκό ή κόκκινο. Ξέρω, να μας δώσει τη γλύκα που θέλουμε μέσα για να ισορροπήσει με τη λιαστή ντομάτα. Αν τελειώσει η ετεοκλή, το πυρέξ πήγαινε στο άλλο δίπλα. Βέβαια, εντάξει, τώρα εσύ έχεις κάνει τη συνταγή με λιαστή ντομάτα που είναι και κάτι πάρα πολύ βασικό. Αλλά άμα δεν σ' αρέσει η λιαστή, μια χαρά το κάνεις. Φυσικά, βρε παιδιά, εννοείται. Μπορεί να βάλει μέσα ντοματίνη και να γίνει μια κοκκινιστή ωραία σαλτσούλα μαζί με τον τόνο και θα είναι μια χαρά. Η λιαστή ντομάτα απλά εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ με τον τόνο. Και είναι ένα συνδυασμό ο οποίο είναι Ελλάδα, κακά το σαν μυρίζει δηλαδή νησί. Και είναι και κάτι ξεχωριστό, δηλαδή δεν το τρώμε κάθε μέρα τη λιαστή ντομάτα, κακά το ψέματα. Για πες μου, ποια πόλη της Ελλάδας σου μυρίζει λιαστή ντομάτα? Για τα δίχτυα είναι σπέρο. Επειδή εγώ είμαι από Σύρο. Εκεί είναι Σύρο. Έχει, έχουμε πάρα πολύ ωραία λιαστή ντομάτα. Θα θυμηθώ κάπου αλλού. Σαντορίνη. Έχει ντοματίνια είναι Σαντορίνη. Το ντοματίνι. Το ντοματίνι όταν αλλιάζεται και είναι λιαστή ντομάτα. Ναι, παιδί μου, κάπου φτιάχνουν τις καλύτερες και λένε. Κάθε τόπος έχει το δικό του. Μα ο κάθε τόπος έχει και διαφορετικό τρόπο. Ναι, αλλά όπου είσαι πατρίς. Να το πούμε έτσι. Είπες. Όπου είσαι πατρίς για να χαλαρώσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι όπως το πες. Λοιπόν, κρεμμυδάκι μέσα. Τώρα στην ουσία τι θέλουμε. Πολύ ωραίο σοτάρισμα. Να βγάλει τη γλύκα του, να πάρει χρωματάκι, όχι πάρα πολύ έντονο. Απλά να βγάλει τα ζάχαρά του που λέμε το κρεμμυδάκι να μας δώσει τη γλύκα. Να διαφανίσει. Να διαφανίσει. Να υδρώσει. Σκορδάκι μέσα και λιαστές ντοματές. Α, τα βάζεις νωρίς. Θα τα βάλω στο σοτάρισμα αυτά. Ναι. Βλέπουμε, θέλουμε αρκετή λιαστή ντομάτα. Είπαμε, αν δεν μας αρέσει, μπορούμε να βάλουμε λιγότερη ίσα για να έχουμε τη γεύση της, είτε μπορούμε να την βάλουμε και καθόλου. Εγώ τη λατρεύω. Μ' αρέσει να την τρώω και σκέτο, να σου πω την αλήθεια. Σταυρό, αυτό το πυρέξ είναι 4 κομμάτια, έτσι. Μα, έλα μου. Τι 4 κομμάτια. Το πυρέξ κανονικά μπορεί να βγαίνει και 8, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Τι να κάνει, να σκάσει. Για ποιον. Αναλόγως που σερβίρει. Σερβίρει σε παιδάκι. Σκόρδο. Σκόρδο λιαστή ντομάτα, όπως βλέπετε εδώ, τα ψιλοκόβουμε. Γιατί τι θέλουμε, να ανακατευθούν πολύ ωραία με τα ζυμαρικά μας μετά και να έχουμε σε κάθε κομμάτι όλα μας τα υλικά. Άρα καλό ψιλόκομα. Και βάζει και μπόλικο. Να θέλει, θέλει. Η λιαστή ντομάτα μαζί με τη γλυκά του κρεμμύδι θα είναι ο τέλειος συνδυασμός πραγματικά με τον τόνο. Έχει και την πρωτεΐνη του μέσα στο φαγητό μας τώρα που είναι καλοκαιράκι. Έχει το υδατάνθρακα από το ζυμαρικό μας. Και γενικώς είναι μια συνταγή η οποία είναι πάρα πολύ γευστική και δεν έχει ιδιαίτερες τύψεις. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, εδώ. Η αγάπη μου σε σένα. Ετεοκλή σταμάτα, Να προλάβουμε κι εμείς. Λοιπόν, σκουπίζουμε. Παναγία. Τώρα, σοτάρουμε πολύ. Γούρι. Λοιπόν, εγώ είμαι το γούρι σας. Σοτάρουμε πολύ καλά. Κρεμμύδι, σκόρδο, λιαστή. Το βλέπουμε. Ένα μακαρόνι. Θέλουμε. Έχει αρχίσει να αλλάζει χρώμα. Να μας βγάζει όλη τη μυρωδιά της λιαστή ντομάτα μέσα, να μας χωμερίζει όλο το πλατό εδώ πέρα και εσάς στο σπίτι σας. Και τώρα. Έχουμε λίγο ψωμάκι, κάνει μια φρατζόλα. Έχουμε ζυμαρικό. Ετεοκλή, δεν θα το ξαναπούμε αυτό. Όταν έχουμε ζυμαρικό, δεν τρώμε. Εσύ, σταυρωμένα, η μάνα μου έλεγε για βοήθεια. Για βοήθεια μπορεί να πάρει ένα κουτάλι, ξέρω εγώ. Μα είναι μεταλλικό ξένο πράγμα. Λοιπόν, το καρβελάκι είναι. Χριστέ μου. Τώρα, επόμενο στάδιο. Όταν είπαμε κοκκινιστή σάλτσα, τι δεν μπορούσε να μην έχει μέσα, λίγο πελτέ ντομάτα. Ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο. Είναι φανταστικά, συγχαρητήρια. Αμάρι, το γλυκάλα τα έκανες. Εντάξει, τώρα το έχω συνηθίσει. Έτσι κάνει και στο σπίτι, ρε. Σύνουμε πολύ καλά. Λοιπόν, πελτέ για να γλυκάνει, όπως έχουμε πει και να βοηθήσει. Ο πελτέ γιατί τον βάζουμε, έχουμε πει, και για τη γεύση του και επειδή μας δίνει ένα πολύ πιο ωραίο χυλωμένο αποτέλεσμα στη σάλτσα μας. Άρα θέλουμε τον πελτέ σε κοκκινιστά φαγητά, όπως και σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, σοτάραμε. Όντως πάρα πολύ καλοκαιρινή. Είναι ελαφρύ. Πάρα πολύ καλοκαιρινή γεύση. Λοιπόν, ελαφρύ. Σοτάραμε πολύ ωραία τον πελτέ μας. Τώρα, επόμενο υλικό. Ντομάτα κονκασέ. Κονκασέ. Μπορούμε να βάλουμε αντίστοιχα 2 ντομάτες ξυλογωμένες. Με τα σπόρια όλα μέσα, θέλουμε και το ζουμάκι όλα.